Χάρη του Χριστού, θα διαβάσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων το ΚΖ κεφάλαιο, 27 κεφάλαιο. Πράξεις Αποστόλων, ΚΖ, 27 κεφάλαιο, σελίδα 990. Στη σελίδα λοιπόν 990, ΚΖ κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο από το βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων. Αφού δε απεφασίστη να αποπλεύσομεν εις την Ισταλίαν, παρέδωκαν τον Παύλο και την Άς άλλους δεσμίους εις εκατόνταρχον, Ιούλιον ονομαζόμενον εκ του τάγματος του Σεβαστού λεγομένου, και αφού επέβημεν εις πλοίον Αδραμητινών, εσηκώθημεν μέλλοντες να παραπλεύσομεν τους κατά την Ασίαν τόπους, έχοντες με θυμόν αρίσταρχον τον Μακεδόνα, τον εκ Θεσσαλονίκης, και την άλλη μέρα εφθάσαμεν εις Σιδώνα, και ο Ιούλιος φιλανθρώπος φερόμενος προς τον Παύλο, επέτρεψεν εις αυτόν να υπάγει προς τους φίλους αυτούς και να λάβει περίθαλψη. Και εκείθεν σηκωθέντες, υπεπλέψαμεν την Κύπρον, επειδή ήσαν εναντί οι άνεμοι. Και διαπλέψαντε στο πέλαγος της Κιλικίας και Παμφιλίας, ήλθομεν εις τα μέσα της Λυκίας, και εκεί ευρώνω εκατόνταρχος πλοίων Αλεξανδρινών, το οποίον έπλεεν εις την Ιταλίαν, επεβίβασεν ημάς εις αυτό. Βραδιπλοούντες δε ικανάς ημέρας και μόλις φτάσαντες εις την Κνίδων, επειδή δε μας άφηνε ο άνεμος, υποπλέψαμεν την Κρήτην και τη Σαλμόνην, και μόλις παραπλέψαντες αυτής ήλθομεν εις τόπον την Ά ονομαζόμενον Καλούς Λιμένας, πλησίον του οποίου ήτο η πόλης Λασέα. Επειδή δε παρήλθεν ικανός καιρός, και ο πλούς ήτο ήδη επικίνδυνος, διότι και η νηστεία είχεν ήδη παρέλθει, συμβούλευεν ο Παύλος λέγον προς αυτούς: «Άνδρες, βλέπω ότι ο πλούς μέλει να γίνει με κακοπάθειαν και πολλήν ζημίαν, ουχή μόνο του φορτίου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών». Αλλά ο εκατόνταρχος επίθετο μάλλον εις τον κυβερνήτην και εις τον αύκληρον, παρά εις τα υπό του Παύλου λεγόμενα. Και επειδή ο λιμήν δεν είναι το επιτίδιο εις παραχημασίαν, οι πλειότεροι εγνωμοδότησαν να σηκωθώσει και εκείθεν, ώστε φτάσαντε σε άνη δύνατο εις Φοίνικα, λιμένα της Κρήτης βλέποντα προς τον Λίβα άνεμον και προς τον χώρον να παραχημάσω συνεκεί. Και ότε έπνευσεν ο λίγος νότος, νομίζοντες ότι επέτυχον του σκοπού, ανέσυραν την Άγκυραν και παρέπλεον πλησίον την Κρήτη. Πλην με το λίγον προσέβαλε κατά αυτής άνεμος τυφωνικός ο λεγόμενος Ευροκλείδων, και επειδή το πλοίον συνειρπάστηκε δεν είναι δύνατο να αντέχει προς τον άνεμον, αφεθέντες εφερόμεθα. Και τρέξαντες υπό νησίδιον τι, ονομαζόμενον Κλάβδιν, μόλις ειδυνήθημεν να βάλομεν εις την εξουσίαν μας τη Λέμβον, την οποία αφού ανέλαβον, μετεχειρίζοντο βοηθήματα ζώνοντες υποκάτωθεν το πλοίον, και φοβούμενοι μη εκπέσωσιν εις την Σύρτην, κατεβίβασαν τα πανία και εφέροντο ούτως. Και επειδή εχυμαζόμεθα σφοδρός, την ακόλουθον ημέραν έκαμον χύσιν, και την τρίτην με τα σιδείας ημών χείρας ερήψαμεν τα σκεύη του πλοίου. Και επειδή δια πολλών ημερών δεν εφαίνεται ούτε ήλιος ούτε άστρα και χυμών βαρύς επέκειτο, πάσα ελπίς σωτηρίας αφηρείτο πλέον αφημών. Μετά δε πολυήμερον ασιτίαν, σταθείς ο Παύλος εν το μέσο αυτόν είπεν: «Έπρεπεν ο άνδρες να μου υπακούσετε και να μη σηκωθείτε από της Κρήτης, κι ούτως η θέλομαι να αποφύγει την κακοπάθειαν ταύτην και τη ζημίαν. Αλλά ήδη σας παρενώ να έχετε θάρρος, διότι εξ ημών ουδε μία ψυχή δε θέλει χαθεί μη μόνον το πλοίον, διότι τη νύχταν ταύτην εφάνισε με άγγελος του Θεού, του οποίου είμαι, τον οποίον και λατρεύω, λέγον: μη φοβού Παύλε, πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσαρος, και ιδού ο Θεός σου χάρισε πάντα στους πλέοντας μετά σου. Δια τούτο θαρείτε άνδρες, διότι πιστεύω εις τον Θεόν ότι ούτω θέλει γίνει καθόν τρόπον ελαλήθη προς εμέ. Πρέπει δε να πέσομεν εις νήσον Τινά. Ότε δε ήλθεν η 14η νύξ, ενώ παρεφερόμεθα εν τη Αδριατική θαλάσση περί το μέσον της νυχτός, εσυμπέρενον η ναύτε ότι οι πλησιάζουσιν εις τόπον Τινά. Και ρίψαντε στη βολίδα νεύρων 20 οργιάς, και αφού επροχώρησαν ο λίγον διάστημα, ρίψαντες και πάλιν την βολίδαν εύρον οργιάς 15. Και φοβούμενοι μήπως πέσομεν έξω εις τραχείς τόπους, ρίψαντες 4 αγκύρας από τις πρίμνης,
ύφχοντο να γίνει ημέρα. Επειδή δε οι ναύτε ζήτουν να φύγωσιν εκ του πλοίου και κατεβίβασαν την λέμβονη στην θάλασσαν, επί προφάση ότι έμελον να εκτείνωση αγκύρας εκ της πρόρας, ο Παύλος είπε προς τον εκατόνταρχον και προς τους στρατιώτας, «Εάν η του δε μήνωσιν εν το πλοίο, εσείς δε δύναστε να σωθείτε». Τότε οι στρατιώτε απέκοψαν τα σκηνία της λέμβου και αφήκαν αυτή να πέσει έξω. Έως δε να ξημερώσει, ο Παύλος παρεκάλει πάντας να λάβω συντροφήν τεινά, λέγον 14 ημέρα σήμερον προσδοκώντες, διαμένετε νηστικοί και δεν εφάγετε ουδέν. Δια τούτο σας παρακαλώ να λάβετε τροφήν, διότι τούτο είναι αναγκαίον προς τη σωτηρία σας, επειδή ουδενός από σας δε θέλει πέσει θρίξ εκ της κεφαλής αυτού. Αφού δε είπε ταύτα και έλαβε νάρτον, ευχαρίστησεν τον Θεόν ενώπιον πάντων και κόψας, ήρχισε να τρώγει. Λαβώντες δε πάντες θάρρος έλαβον και αυτή τροφήν, είμεθα δε εν το πλοίο ψυχέ όλε 276. Αφού δε χορτάστησαν από τροφής, ελάφρυνον το πλοίον ρίπτοντες των σύτων εις τη θάλασσαν. Και ότε έγινον ημέρα, δεν εγνώριζον την γην, παρετήρουν όμως κόλπον την άέχοντα αιγιαλών, εις τον οποίον ευουλεύτησαν αν η δύνατο να εξώσωσει το πλοίον, και κόψαντες τα σαγκύρας, αφήκαν το πλοίον εις την θάλασσαν, λύσαντες εν ταυτό τους δεσμούς των πηδαλίων και υψώσαντες τον ατέρμονα προς τον άνεμον, κατευθύνοντο εις τον Αιγιαλόν. Περιπεσόντες δε εις τόπον όπου συνήρχοντο δύο θάλασσε, έριψαν έξω το πλοίον και ημέν πρόρα εκάθισεν και έμεινεν ασάλευτος, η δε πρίμνη διελύετο υπό της βίας των κυμάτων. Ευουλεύθησαν δε οι στρατιώτε να θανατώσωσιν τους δεσμίους, δια να μην φύγει μη δύσκολη βίσας, αλλά ο εκατόνταρχος, θέλω να διασώσει τον Παύλον, εμπόδισεν αυτούς από του σκοπού και προσέταξεν όσοι η δύνατο να κολυμβώσει, να ρυφθώσει πρώτη και να εκβώσει εις την γην, η δε λυπή άλλη μεν επί σανίδων, άλλη δε επίτηνων λειψάνων του πλοίου και ούτε διεσώθησαν πάντες εις την γην. Αμήν. Εκατόνταρχος Ιούλιος, ένας άνθρωπος φιλάνθρωπος, ένας άνθρωπος αγαθός, τον οποίον εξέλεξεν ο Θεός να κάνει ένα ταξίδι μοναδικό στη ζωή του, γιατί δίπλα του, συνταξιδιώτης του, θα ήταν ο Απόστολος Παύλος, ο άνθρωπος του Θεού, ο ευλογημένος άνθρωπος, ο οποίος ήταν προσκεκολλημένος στον Κύριο. Και εδώ, αγαπητοί μου, θέλω να σας πω ότι όλοι μας κάνουμε ένα ταξίδι μέσα σε αυτό το σώμα που είναι το πλοίο, το καράβι μέσα στο οποίο κάνουμε ταξίδι από την αρχή μέχρι το τέλος της ζωής μας. Η ζωή μας είναι ένα ταξίδι. Η ζωή μας, όταν λέω, εννοώ τον εσωτερικό άνθρωπο, ο οποίος για λίγο κατοικεί μέσα σε αυτό το σώμα και σε λίγο θα εγκαταλείψει το σώμα αυτό, το φθαρτό το οποίο θα φθαρεί και το θνητόν το οποίο θα πεθάνει, και θα συνεχίσει το ταξίδι του στην αιωνιότητα, είτε στην παρουσία του Θεού είτε έξω από την παρουσία του Θεού. Αρχίζει το ταξίδι, έχει μια αρχή, αλλά έχει και ένα τέλος. Ευχαριστούμε το Θεό όμως, γιατί όπως έκανε χάρη στον εκατόνταρχο για αυτό το ταξίδι να ήταν δίπλα του ο Παύλος, αλλιώς ποτέ δεν θα τέλειωνε ειρηνικά το ταξίδι αυτό, αλλά καταστροφικό για τη ζωή του εκατόνταρχου του Ιουλίου θα ήταν αυτό το ταξίδι. Αλλά χάρη έκανε ο Θεός και έθεσε, γιατί αυτός θα πήγαινε εκεί έτσι κι αλλιώς, αλλά χάρη έκανε ο Θεός και έθεσε τον Απόστολο Παύλο δίπλα του για τη σωτηρία του. Και ευχαριστούμε το Θεό,
Γιατί και στο δικό μας το ταξίδι, το προσωπικό του ο καθένας ταξίδι, από τότε που γεννιέται μέχρι που τελειώνει η ζωή του εδώ στη γη, δεν είναι μόνος του, αλλά ο Θεός επέτρεψε να μην βάλει τον Απόστολο Παύλο, αλλά τον ίδιο τον Υιό του το μονογενή, τον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Ζώντος, ώστε το ταξίδι μας αυτό μέσα στο καράβι που είναι το σώμα μας, το καράβι της ζωής μας που είναι το σώμα μας, δόξα στο Θεό όσοι είμαστε σήμερα εδώ, δεν το κάνουμε μόνοι μας, αλλά ο Θεός προέβλεψε να κατοικεί μέσα μας ο Χριστός. Χάρις Θεού είναι αυτό. Και μόνο, και όχι μόνο ο Χριστός, αλλά και όλο το πλήρωμα της θεότητος δια του Ιησού Χριστού, όταν δηλαδή επεκαλεστήκαμε τον Ιησού Χριστόν. Καθώς τα σώματά μας είναι ναός του Θεού, γιατί το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας. Όμως το ταξίδι θα είναι καλό μόνο όταν κυβερνάτε από τον Απόστολο Παύλο και όχι από τον Εκατόνταρχο. Εάν δηλαδή πείθετε ο Ιούλιος ο Εκατόνταρχος να κυβερνάτε, να συμφωνεί με τον Απόστολο Παύλο, και το δικό μας το ταξίδι θα είναι καλό εάν κατανοήσουμε ότι για να είναι ευλογημένο το ταξίδι αυτό, παρόλες τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε, όπως πολλές δυσκολίες αντιμετώπισε και ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού Εζεκίας, το ταξίδι μας θα είναι καλό και ένδοξο μόνο όταν έχουμε πάρει την απόφαση, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, μακάρι εκ των προτέρων, αλλά τουλάχιστον από αυτή τη στιγμή και ύστερα, κυβερνήτης στο καράβι του ταξιδιού της ζωής μας, να μην είμαστε εμείς, εγώ, εσύ, αλλά να είναι ο Χριστός. Είναι ανάγκη αυτό. Γι' αυτό ο Ιούλιος κατ' εντολήν των ανωτέρων του πήρε το καράβι, μπήκε μέσα και ξεκίνησε για να μεταφέρει, για να εκπληρώσει την αποστολή του, να μεταφέρει κάποιους ανθρώπους στο τέλος, όπως και εμείς έχουμε αποστολή, να μεταφέρουμε την οικογένειά μας, να μεταφέρουμε το περιβάλλον μας. 276 ψυχές είχε στην εξουσία του, στην ευθύνη του ο Ιούλιος ο Εκατόνταρχος να τους οδηγήσει στη Ρώμη. Πιθανόν πολύ περισσότερες ψυχές έχει κάθε ένας από μας στην ευθύνη του, στην αποστολή του, να τους οδηγήσει στον ουρανό. Πολύ περισσότερους. Μέσα λοιπόν από αυτό το ταξίδι του Εκατόνταρχου του Ιουλίου, ο Θεός έρχεται να μας φανερώσει την οδόν την οποία, και να μας διδάξει δια του Ιησού Χριστού την οδόν την οποία πρέπει να περπατάμε, και πόσο πολύ μεγάλη σημασία πρέπει να δίνουμε στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Ξεκίνησαν καλά, άρχισαν σιγά σιγά οι δυσκολίες, γιατί υπήρχε καθυστέρηση επειδή ο άνεμος ήταν ενάντιος. Βρέθηκαν με το ζόρι σε ένα λιμάνι που λεγόταν τότε Καλή Λιμένες, πλησίον του Λασαίου, το σημερινό Λασίθι. Και εκεί το ταξίδι άρχισε να γίνεται επικίνδυνο. Και αδερφοί αγαπητοί, σε αυτό θέλω να σταθώ. Όταν αρχίζεις και διαπιστώνεις ότι το ταξίδι της ζωής σου αρχίζει να γίνεται επικίνδυνο, πρόσεχε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Εξήτησε τη διδασκαλία του Χριστού και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Μπορούμε τις περισσότερες φορές να καταλαβαίνουμε πότε το ταξίδι της ζωής μας αρχίζει να γίνεται επικίνδυνο. Βεβαίως υπάρχουν και ξαφνικά
Που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε κάθε στιγμή έτοιμοι, ενημερωμένοι και πληροφορημένοι από το Πνεύμα το Άγιο για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το σήμερα και το αύριο. Γιατί το αύριο και το μεθαύριο δεν ανήκει σε μας, αλλά εξαρτάται από το σήμερα το δικό μας και ποια φωνή ακούμε. Ποιος μας οδηγεί και ποιος μας κατευθύνει. Όταν λοιπόν διεπίστωσαν ότι το ταξίδι άρχισε να γίνεται επικίνδυνο, ο Απόστολος Παύλος πήγε στον Κύριο να πάρει οδηγία. Γιατί? Γιατί γνωρίζει ότι ναι μεν την εξουσία πάνω στο πλοίο της διακυβέρνησης την έχει ο Ιούλιος ο Εκατόνταρχος, αλλά ξέρει πάρα πολύ καλά ότι στην πραγματικότητα την έχει ο Χριστός. Γι' αυτό τρέχει στον Χριστό. Και ο Θεός του αποκαλύπτει. Μείνετε εδώ. Εάν φύγετε από εδώ θα πνιγείτε. Θα κακοπαθήσετε. Θα χαθείτε. Και πράγματι ο Απόστολος Παύλος, έχοντας σαφή και καθαρή τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου για την αύριον, συμβουλεύει για τη σήμερον. Τρία πράγματα δεν μπορεί να τα κάνει κανένας άλλος από το Θεό. Κανένας, καμία πνευματική δύναμη, καμία φυσική δύναμη, καμία καταχθόνια, καμία δύναμη. Να γνωρίζει το μέλλον, να γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων και να θεραπεύει. Αυτά τα τρία είναι στην αποκλειστική ικανότητα του Χριστού. Μόνο ο Θεός μπορεί να γνωρίζει το μέλλον, γιατί Αυτός το προσδιορίζει. Αυτός έχει προσδιορίσει την τρικυμία και την κακοπάθεια. Τα σκάνδαλα και τις αιρέσεις για να φανούν οι δόκιμοι. Πρέπει να διακριθεί ο Απόστολος Παύλος. Πρέπει να τον συστήσει ο Θεός. Πρέπει να σωθεί ο Ιούλιος Εκατόνταρχος. Πρέπει να τον συστήσει στην καρδιά του τον Απόστολο Παύλο για να σωθεί και στο ταξίδι του, αλλά και στην αιωνία ζωή. Ο Εκατόνταρχος άπειρος, αλλά εμείς δεν θέλω, αδελφοί, να είμαστε άπειροι, σας παρακαλώ. Δεν είμαστε, λέει ο Λόγος του Θεού, ως προς τον καιρό έπρεπε όλοι να είσαστε διδάσκαλοι, αλλά ακόμη είσαστε άπειροι στο Λόγο του Θεού. Γιατί δεν περπατάτε κατά το Πνεύμα, αλλά κατά τη σάρκα. Όπως τώρα θα περπατήσει ο Ιούλιος Εκατόνταρχος. Ακούει τη συμβολή του Αποστόλου Παύλου, αλλά δεν καταλαβαίνει ότι είναι η φωνή του Θεού. Γιατί είναι άπειρος. Έχει μάθει να περπατάει κατά σάρκα. Δεν μπορεί να κατανοήσει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορεί να πιστεί από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορεί να ταπεινωθεί και να υπακούσει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου που εκδηλώνεται από ένα δούλο, αλλά δούλο Θεού. Γι' αυτό με την ανθρώπινη λογική φωνάζει όλους, τον ναύκληρο, τον κυβερνήτη, τους ναύτες, και σου λέει τι πρέπει να κάνουμε. Και οι πλειότεροι συμφωνούν ότι εδώ είναι επικίνδυνο να μείνουμε και πρέπει να πάμε σε ένα άλλο νησί, σε ένα άλλο λιμάνι δίπλα, που εκεί θα έχουμε ασφάλεια για να παραχυμάσουμε. Πόσο μικρή είναι η διαφορά της άποψης του Πνεύματος του Αγίου από τη διαφορά της άποψης της ανθρώπινης. Η φωνή του Πνεύματος του Αγίου έλεγε κάτσε εδώ. Και η φωνή ανθρώπινη έγινε όχι εδώ, λίγο παραπέρα. Λίγα μέτρα, λίγα χιλιόμετρα, πολύ κοντά. Σχεδόν ίδιο. Αλλά όχι ίδιο. Και πόση μεγάλη διαφορά στη συνέχεια θα έχει η υπακοή στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου
από τη φωνή των ανθρώπων που είναι όμως τόσο κοντά. Δεν σου λέω και πολλά πράγματα. Μην είσαι τόσο φανατικός με το Λόγο του Θεού. Λίγο, τόσο λίγο, λίγα μέτρα, και μάλιστα αυτά τα μέτρα θα σου δώσουν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Θα είσαι ήσυχος εκεί, θα παρακυμάσεις με την ησυχία σου. Το λίγο της διαφοράς από το Λόγο του Θεού και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου κάνει τη μεγάλη διαφορά της καταστροφής. Λίγο. Αυτό το λίγο όμως έχει συνέπειες, τρομακτικές συνέπειες. Μην αφήσουμε ποτέ στην καρδιά μας να δικαιολογήσουμε λίγο παράβαση, λίγο απομάκρυνση. Τόσο δα σιγάντε, τόσο σημαντικό είναι ο Θεός, τόση μεγάλη σημασία δίνει στο λίγο. Αυτό όμως το λίγο θα οδηγήσει ως προς την υπακοή, στην ασφάλεια, στη σωτηρία και στην αιώνια ζωή, και το λίγο της παράβασης θα οδηγήσει σε μεγάλη κακοπάθεια και σε τραγικό τέλος. Ο εκατόνταρχος ο Ιούλιος, άπειρος στα πνευματικά, άπειρος στο Λόγο του Θεού, δεν είπανε και τίποτα σοβαρό, δεν είπαμε να συνεχίσουμε το ταξίδι. Ναι, είναι επικίνδυνο το ταξίδι, λέμε να συνεχίσουμε το ταξίδι. Είπανε λίγο να πάμε κάπου με μεγαλύτερη ασφάλεια, να μην κινδυνεύουμε, να μην μας βρίζουνε κιόλας, να μην μας τα λένε όλα, μην μας ονειδίζουνε. Λίγο να γίνω όμοιος με τον κόσμο, λίγο να συμμορφωθώ με τον κόσμο, λίγο να συμμορφωθώ με τη φωνή του ανθρώπου. Και τον έπεισαν. Και αυτό ήταν η αιτία της καταστροφής. Έπνευσε λίγος άνεμος και νόμισαν ότι τελικά πέτυχαν στο σκοπό τους οι άνθρωποι. Και ο εκατόνταρχος. Σήκωσαν την άγκυρα, παρέπλεον πολύ κοντά στην Κρήτη, με ασφάλεια λίγο, για να φτάσουν στο λιμάνι εκείνο, το Φίνικα, όπου εκεί θα μπορούσαν να παραχυμάσουν με την ησυχία τους. Αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι τι λένε οι άνθρωποι, τι λέει ο κόσμος, τι λέει το φρόνημα του κόσμου. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι λέει το Πνεύμα το Άγιο και το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί αυτό το λίγο τους βρήκε σε μεγάλη αδυναμία, ώστε έπνευσε άνεμος τυφωνικός ο Ευρυκλίδων, παρέσυρε το πλοίο και πια έμειναν ακυβέρνητοι, σε αδιέξοδο. Δεν ήξεραν τι να κάνουν, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Αυτή είναι η συνέπεια του λίγο. Λίγο, βρε αδερφέ, μην είσαι τόσο φανατικός. Μην είσαι τόσο πνευματικός, σε εισαγωγικά. Έμειναν σε αδιέξοδο. Δεν ήξεραν τι να κάνουν και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Με αποτέλεσμα αφέθησαν στα κύματα. Αφέθησαν στο βαρύ άνεμο. Αφέθησαν στα χέρια της ταλαιπωρίας, για να μην πω του διαβόλου. Έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά δεν μπορούσαν τίποτα. Την πρώτη μέρα αναγκάστηκαν να δέσουν όπως μπορούσαν το πλοίο. Τη δεύτερη μέρα έκαναν χύσιν πάντων των υγρών, εκτός από λίγο νερό για να πίνουνε. Και την τρίτη μέρα έριξαν και όλα τα σκεύη του πλοίου. Και επειδή πέρναγαν οι μέρες πια, ήλιος δεν φαινόταν, που να βρεθεί ήλιος
στην παράβαση, άστρα καθόλου φως. Ο χειμώνας ήταν βαρύς και φαινότανε να γίνεται όλο και πιο βαρύς, και όλα ξεκίνησαν, θυμηθείτε, κατάλαβαν ότι το ταξίδι άρχισε να γίνεται επικίνδυνο. Ο χειμώνας πολύ βαρύς και κατάντησαν σε πλήρη και τέλεια απελπισία. Ο εκατόνταρχος στο ταξίδι του αυτό, γιατί δεν έλαβε υπόψη του τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Ο κάθε άνθρωπος, όσο και εκλεκτός να είναι στα μάτια του Θεού, θα βρεθεί σε απόλυτο αδιέξοδο και απελπισία όταν δεν λαμβάνει υπόψη του τρία πράγματα: το Λόγο του Θεού, το Χριστό να τον διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσει, αν πρέπει δηλαδή να μείνει στους καλούς λιμένες ή να πάει στο Φοίνικα, και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου για κατεύθυνση σε πλήρη και τέλεια, όχι μόνο αδιέξοδο, αλλά απελπισία. Όμως ευχαριστούμε το Θεό, γιατί ήταν εκεί ο Παύλος. Αλληλούια. Ευχαριστούμε το Θεό, γιατί μέσα μας κατοικεί ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Και μας υποσχέθηκε ο Χριστός: δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω, πάσα στα σημέρας, ό,τι και λάθη να κάνεις, το κάνες. Είναι μέσα ο Χριστός, είναι μέσα ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, στο καράβι, είναι μέσα ο Απόστολος Παύλος. Αυτή είναι η χάρη που έκανε ο Θεός στον Ιούλιο εκατόνταρχο. Σε αυτό το επικίνδυνο ταξίδι, γεμάτο παγίδες από τον διάβολο, του είχε βάλει μέσα τον Απόστολο Παύλο. Σε αυτό το επικίνδυνο ταξίδι της ζωής μου, της ζωής σου, έκανε χάρη ο Θεός και βάλε μέσα μου το Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, να προσεύχεται τον Χριστό να με σητεύει, για να μου δώσει καινούριο διέξοδο στα διέξοδα που εγώ δημιούργησα, ο Γιώργος, να μου δώσει ο Χριστός καινούρια ελπίδα, βεβαία και ασφαλή, στην απελπισία που εγώ, ο Γιώργος, δημιούργησα στη ζωή μου με την παράβασή μου. Δόξα να έχει το όνομα του Χριστού. Πόσο στη ζωή του θα δόξαζε ο Ιούλιος ο εκατόνταρχος μετά το τέλος του ταξιδιού, όταν θα θυμόταν το πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου. Πόσο θα πρέπει να δοξάζουμε τον Πατέρα Θεό για τον Χριστό που έστειλε να κατοικήσει μέσα μας, να κυβερνήσει το καράβι στο ταξίδι της ζωής μας. Και ενώ είχαν φτάσει σε τέλεια απελπισία, ο Παύλος προσευχότανε και ο Θεός απάντησε. Έστειλε άγγελο που του είπε: μη φοβάσαι, Παύλε, γιατί εσύ έχεις αποστολή να παρασταθείς στον Κέσαρα. Δεν τελειώνεις εδώ. Γι' αυτό και δεν θα χαθεί καμία ψυχή από τις 276. Άλλο διέξοδο στα αδιέξοδα. Να ελπίδα στην απελπισία που την έχει μόνο ο Λόγος του Θεού. Μόνο ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου. Δεν υπάρχει απελπισία που ο Χριστός, όταν τον ακούσεις, δεν θα σου φέρει και διέξοδο και ελπίδα και πιο μεγάλη ευλογία. Τα λάθη σου όχι μόνο θα τα διορθώσει, αλλά η ευλογία θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Δόξα στο Θεό. Και ο εκατόνταρχος τ' άκουσε και πήρε απόφαση, και εμείς θέλω να πάρουμε απόφαση, αδερφοί, να ακούει πια αυτά που του λέει ο Απόστολος Παύλος.
Τώρα το ταξίδι του ασφαλές. Μα σε τέτοιο κακό, σε τέτοια τρικυμία, ναι. Σε τέτοιο κακό, σε τέτοια τρικυμία, το ταξίδι του θα είναι ασφαλές, θα έχει ευλογημένο και ένδοξο τέλος, γιατί πήρε μια απόφαση. Από τώρα και στο εξής θα ακούω ό,τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα ακούω ό,τι λέει το Πνεύμα το Άγιο. Από τώρα και πέρα παίρνουμε κι εμείς μια απόφαση. Να ακούμε ό,τι λέει το Πνεύμα το Άγιο. Και θα μας μιλάει το Πνεύμα το Άγιο όταν εμείς το εξητούμε. Και θα μας διδάσκει ο Χριστός όταν εμείς το εξητούμε. Και θα μας αποκαλύπτει ο Θεός το θέλημά Του μέσα από το Λόγο Του όταν εμείς το εξητούμε. Και τότε η οφθαλμή Του θα είναι πάνω στη ζωή μας. Αλληλούια. Δεν ξέρω αν χαρήκανε. Ξέρω όμως με τα βεβαιότητας ότι ελπίσανε. Από εδώ και πέρα τα πράγματα εύκολα. Κατάλαβαν οι ναύτες ότι φτάνουν σε ένα νησί, ρίξανε την οριά, είδανε ότι πια είναι δίπλα στο νησί και για σκεφτείτε αδερφοί. Κάθε φορά που το διαβάζω και το σκέφτομαι, πώς πήρε ο Θεός το πλοίο από την Κρήτη ακυβέρνητο και το έφτασε στη Μάλτα. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Όπου θέλει θα μας πάει. Και εμείς λέμε αμήν. Όπου θέλεις να μας πας, Κύριε. Γιατί εκεί που θα μας πας, εκεί είναι η ευλογία η προετοιμασμένη για μας. Δεν θέλουμε να κυβερνάμε εμείς το πλοίο. Θέλουμε να το κυβερνάς εσύ το πλοίο, Κύριε. Θέλουμε εσύ να είσαι ο καπετάνιος. Εσύ να είσαι ο κυρίαρχος. Εσύ να είσαι ο κυβερνήτης. Εσύ να είσαι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Έφτασαν στη Μάλτα. Οι ναύτες μόλις είδαν, λένε να κατεβάσουμε την λέμβο. Ο Θεός λέει του Παύλου, πρόσεξε, γιατί αν φύγουν οι ναύτες δεν θα τα καταφέρετε. Και ο Παύλος λέει του εκατόνταρχου, πρόσεξε, μη ρίξουν τη λέμβο, θα φύγουν οι ναύτες και δεν θα φτάσουμε στο τέλος. Και ο εκατόνταρχος λέει, αμήν, 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 δόξα στο Θεό. Και έχω ένα εγγονάκι που κάθε τόσο μου λέει, παππού, αμήν. Και λέω, έλα να προσευχηθούμε. Και κατεβάζει το κεφαλάκι του κάτω και περιμένει να πάω να το αγκαλιάσω και να προσευχηθούμε. Τι ωραία να πάω κι εγώ στον Κύριο και να του λέω αμήν. Και πόσο θα χαίρεται ο Χριστός να έρχεται να με αγκαλιάζει και να προσεύχεται στον Πατέρα. Τι ωραίο που είναι. Τι ωραία μαθήματα μας δίνει ο Θεός από τα μωρά παιδιά. Τι ωραία μαθήματα. Παππού, αμήν. Και σκύβει το κεφαλάκι του και περιμένει, δεν σηκώνεται, να πάω να τον αγκαλιάσω, να βάλω τα χέρια μου και να προσευχηθούμε. Και όταν προσευχηθούμε κάνει αμήν και σηκώνεται χαρούμενος. Έτσι να πηγαίνουμε στο Χριστό αδερφοί, σαν παιδάκια. Ο Παύλος λέει τώρα για να φτάσετε πρέπει να φάτε καλά. Κοίταξε τι σκέφτεται. Καλά δεν μπορεί να μείνει νηστική ακόμη 2 μέρες. Δεν θα έχουν δύναμη. Αυτό πρέπει να τρώμε καλά. Ο άνθρωπος δεν σας ζήσει μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Για να έχουμε δύναμη πρέπει να τρώμε. Όχι για να κάνουμε κοιλιές και μετά δίαιτα, αλλά να τρώμε το λόγο του Θεού για να οικοδομούμεθα και να αυξανόμεθα. Και όταν οδήγησαν πια ξημέρωση και οδήγησαν το πλοίο, είδαν μέρος κατάλληλο, αλλά έπεσαν σε 2 θάλασσες. Το μπροστινό μέρος κόλλησε, το πίσω μέρος του πλοίου καταστρεφότανε από το κύμα, το άγριο, και είπανε οι στρατιώτες να σκοτώσουμε τους φυλακισμένους, τους κατάδικους, μαζί και με τον Παύλο, για μην δραπετεύσουνε. Αλλά πια ο εκατόνταρχος είχε πάθει το μάθημά του. Και υπάρχουν 2 τρόποι να μάθεις το μάθημά σου, να μάθουμε το μάθημά μας. Ο ένας είναι ο Λόγος του Θεού και ο άλλος είναι η κακοπάθεια. Γι' αυτό ο Θεός μας μιλάει, για να μαθαίνουμε με το Λόγο του Θεού και όχι μόνο με την κακοπάθεια. Βγήκανε στη Μάλτα, στη Μελίτη, εκεί ο Θεός τους ευλόγησε ακόμη πιο πολύ, πίστεψαν στο Χριστό όλοι οι Μαλτέζοι,
και στη συνέχεια με ασφάλεια πάλι το πλοίο έφτασε στη Ρώμη και συνέχισε το δρόμο του Εκατόνταρχος, συνέχισε το δρόμο του Παύλος και θα συνεχίσουμε και εμείς το δρόμο το δικό μας. Με μία απόφαση όμως, δεν κυβερνάμε εμείς το καράβι της ζωής μας. Το κυβερνάει αυτός που είναι άξιος να είναι κυβερνητής, ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Και παίρνουμε αυτή την απόφαση σήμερα και θέλουμε βοήθεια από το Θεό να μην την αφήσουμε ποτέ. Αμήν. Αμήν, Χριστέ μου.